Πάμε να δούμε τι βγήκε σήμερα στις 8. Λοιπόν, έχουμε αυτό που περιμέναμε. 1.87 plus Icon, Base, Thunderstruck ή Winter Wildcard, 87 overall or higher. Και ζητάει 86, 86 και 87 με έναν Team of the Week. Και νομίζω αν είδα καλά, δίνει 4 επιλογές. Το ότι είναι 4 επιλογές είναι αρκετά καλό, γιατί όντως μπορεί να βγάλεις κάτι καλό. Δεν βγήκε Lautaro to the final. Είναι 4-4, high medium. Είναι μια άλλη ok κάρτα, άλλη μια ok κάρτα. Έχει δύο playstyle plus που είναι πάρα πολύ καλό. Το ένα βγαίνει το flare, το οποίο νομίζω είναι λίγο irrelevant. Και ζητάει 84, 85, 86, 87 και δύο team of the week συνολικά. Και έχουμε αυτό το winning strategy. Πρέπει να είναι το σημερινό το καινούριο, να τα κάνετε αυτά που είναι για το objective. Έχουμε το 84x11, επέστρεψε, το οποίο ζητάει 84 και 85. Οκ. Okay. Επέστρεψε το 85 plus player pick. Αυτά πρέπει να είναι σήμερα για το content. Πάμε να παίξουμε τα τελευταία 5 παιχνίδια. Είμαι 12-3 αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά αυτή τη εβδομάδα. Έχω παίξει με πολύ δύσκολους αντιπάλους και το gameplay δεν βοηθάει καθόλου. Και επίσης νομίζω πως θα πουλήσω και την Πορματή κάποια στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν πιστεύω πως αξίζει τα 4,4 εκατομμύρια που είχα δώσει. Και άμα χάσω και λίγα coins δεν πειράζει. Ο Modric που είχα ήταν πάρα πολύ καλός έτσι κι αλλιώς, οπότε θα δούμε. Εδώ έχει The Bruyne, Team of the Year στο κέντρο. Και έχει και τον Player of the Month Mbappé αριστερά, τον τελευταίο. Εδώ ισοφαρίζουμε. Εδώ πάρα πολύ ωραία ο Μαλντίνι, κάνει το 2-2. Εδώ ο Μαλντίνι πάλι πάρα πολύ ωραία, θα κάνει το 2-3. Εδώ ο αντίπαλος έχει την Team of the Year, η Smith είναι αυτή μπροστά. Η Smith πρέπει να είναι. Έχει το Ζινολά. Έχει το Ramirez εκτός position βέβαια, δεν έχει chemistry. Εδώ κάνουμε το 1-0. Εδώ. Εύκολο το 2-0. Κουν σέντρο με το φύλλα κάτω. Μας άφησε ανοιχτή την κλειστή γωνία. Εδώ 3-0 και μάλλον θα βγει. Ναι, κάνουμε το. Είμαστε τώρα, τι είμαστε, 14-3, αν δεν κάνω λάθος. Like. Έχει αριστερά τον Havertz, τον Eusebio μπροστά. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει και τον Best νομίζω αν είναι καλά. Εδώ ο Ρίο κάνει το 1-0. Εδώ πολύ ωραία το 2-0, πάρα πολύ ωραία.
Εδώ 3-0. Θα κάνουμε το 15-3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο αντίπαλος έχει αρκετά basic ομάδα. Έχει χρυσό Μερέτ, χρυσό Σαλάχ. Εδώ κάνουμε το 1-0. Μου βγάλε κόκκινη. Εδώ κάνουμε το 2-0. Εδώ κάνουμε το 3-0. Εδώ ο αντίπαλος έχει πατήσει παύση και θα βγει. Okay. Μετά από 72 λεπτά αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γυρίσει το 6-1 μάλλον και βγήκε τώρα. Πάμε να χαρίσουμε και το τελευταίο παιχνίδι. Και βγήκαμε rank 3 μετά από αρκετό καιρό. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά τα reward, έτσι καλώς το Team of the Year έχει τελειώσει. Αν και στο Team of the Year και που έβγαινα rank 1, rank 2, δεν μου έδωσαν τίποτα τα rewards. Οπότε, πάμε να δούμε τα picks. Έχουμε Diani και Payor και Sevalier. Θα πάρω την Diani για fodder, in form έχω πάρα πολλούς. Πάμε στο δεύτερο. Εδώ έχουμε Road to the Final και θα τον πάρω. Είναι το μεγαλύτερο rating έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς. Είναι extinct. Παιδιά, ναι, μόλις το κοίταξα, είναι extinct στα 180 χιλιάρικα. Δεν νομίζω να τον χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά ok. Εδώ έχουμε κι άλλον. Έχουμε τον Gonzalez. Θα τον πάρω και αυτόν. Αυτό δεν είναι φθηνός. Οκ. Okay. 2 road to the final από τα 84 plus και μια 89. Έχουμε το 85x2. Χρυσό είναι. Νορβηγία, striker. Όχι. Είναι Kamin Odegaard. Να δούμε αν θα είναι διπλό. Δεν είναι. Οκ. Okay, είναι uniform. Πάμε να ανοίξουμε το 85x3. Αυτό έχει uniform. Είναι Γεωργία. Είναι ο Κβαρατσκέλια μαζί με uniform. Θα είναι μαζί με τον Σόρλοθ. Οκ, 87. Πάμε να ανοίξουμε τα 2,85 plus campaign packs. Αυτό έχει... δεν ξέρω καν ποιο event είναι. Είναι ο Guardiol. Είναι Radioactive Guardiol. Α, είναι 86 μόνο. Θυμόμουν την κάρτα που έχει βγει τώρα που είναι γύρω στο 1,1 εκατομμύριο. Είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα αυτή δεν ξέρω αν αξίζει τίποτα. Είναι 100k. Πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο. Αυτό είναι Centurion. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τα Ultimate Dynasty νομίζω. Και είναι ο Hoylund. Ποιος δεν ξέρω αν είναι καλός. Είναι 87 rating. Δεν φαίνεται καμιά τρομερή κάρτα. Και τα 113k που πηγαίνει πόσα είναι? Πιστεύω πως είναι ξεκάθαρα επειδή είναι παίχτης της United. Ας ανοίξουμε το 100k. Χρυσό είναι. Γαλλία. CM. Δεν πρέπει να είναι κανένας καλός αυτός. Ο Ραμπιό είναι. Νομίζω ναι. Κακό pack. Το ultimate έχει inform. Είναι Βέλγιο. Cam. Α, είναι ο Ντεκελατάρε, πως λέγεται αυτός. Πάμε να ανοίξουμε το 85 plus player pick. Και έχουμε Λεβαντόσκι. Οκ, okay, πάρα πολύ καλό φόντερ. Πάμε και για κλείσιμο να ανοίξουμε ένα 84x11. Χρυσό είναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Καμ. Δεν έχω ιδέα. Α, είναι Λαβέλ. Μαζί με Κίμιχ. Και δεν είναι άσχημο.
και έχει μέσα και Modric και Odegaard και Savage και Parejo. Έχει 6 walkout. Πάρα πολύ καλό.